Με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην εκδίκαση των προσφυγών στο Συμβούλιο τη Επικρατεία στι 15 Μαου, οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου στοχεύουν να αποτρέψουν τα καταστροφικά αποτελέσματα που θα προκύψουν όχι μόνο στην κυκλοφορία, αλλά και σε συνδέσει περιοχών με το νέο ΒΟΑΚ. Πραγματικά διαιρεί την πόλη σε δύο μέρη, μετατρέπεται σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο. Αυτό εάν συμβεί ε, όπως, όπως, έχουν σήμερα οι μελέτες, θα προκαλέσει κυκλοφοριακή ασφιξία στο Ηράκλειο. Να θυμίσω απλά ότι έχουμε την πράξη εφαρμογή Αγίας Μαρίνας, την Πολεοδομική Ενότητα Γαζίου, την Πολεοδομική Ενότητα Αγάκο, Κολυβά, ένα σχεδιασμό πολεοδομικό που είναι αρκετά προχωρημένος. Αυτό, λοιπόν, αυτές λοιπόν τις ενότητες με το να καταργεί τις υπόγειες διαβάσεις και να μην δίνει όλε την, κατευθύνσει όλες τις κατευθύνσεις προ, α, από το νέο κόμβο του Παγνή στο ύψος του Γαζίου, ε, καταλαβαίνετε ότι έτσι η διχοτομή δεν επιτρέπει ούτε καν τη μετακίνηση με αυτοκίνητο που σήμερα γίνεται και όχι βέβαια με τι καλύτερε συνθήκε ακόμα και σήμερα. Προστίθενται βέβαια στα πλαίσια τη κατασκευή του, ε, του ΒΑΧ κάποιοι κόμβοι ε, και κάποιε διορθώσει στου κόμβου. Όμω οι οποίοι δεν είναι ε, ικανοί και αναγκαίοι να αντέξουν το φόρτο ο οποίο αυτή τη στιγμή αφορά 100.000 πολίτε από τη μία πλευρά του ΒΑΧ και άλλου 100.000 από την άλλη πλευρά του βόρειου ιδιού Άρα θα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό. Αφορά. Ε, λύσει τι οποίε έχουν προτείνει, είτε να κατασκευαστούν κάποια cut and cover. Yeah. Τα cut and cover είναι κάποια στέγαστρα εκτεταμένα, τα οποία μπορούν να περάσουν πολλέ δίωδοι ε, από πάνω το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για τις επόμενες δεκαετίες αναμένεται να δημιουργήσει αναπτυξιακά, κυκλοφοριακά και κοινωνικά προβλήματα στους Δήμους Ιρακλείου και Μαλεβιζίου εξαιτίας των σημαντικών παραλήψεων στο σχεδιασμό του νέου ΒΟΑΚ, όπως τόνισαν με έμφαση Αλέξης Καλοκαιρινός και Μενέλαος Μποκέας, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αποτρέψουν τη διχοτόμηση περιοχών με το νέο ΒΟΑΚ. Έχω δηλώσει σε όλου του τόνου ότι αυτό δεν θα το αφήσουμε να γίνει. Δεν είναι δυνατόν δεν μπορούμε να στραγγαλίσουμε μία πόλη για να δημιουργήσουμε ένα άλλο έργο. Δεν μπορεί αυτό να γίνει εις βάρος της πόλης του Ηρακλείου. Με το νέο ΒΟΑΚ λοιπόν αυτό ε, ουσιαστικά αυτές οι, συνδ... αυτές οι συνδέσεις καταργούνται και καταργούνται καταδικάζοντας ε, σε οπισθοδρόμηση την περιοχή για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια και τις επόμενες γενιές. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο για τον ΕΟΒΟΑΚ, το ζητούμενο είναι να δημιουργεί ανάπτυξη για όλο το νησί. Υπάρχουν και οι λύσεις βέβαια της υπογείωσης, τμήματικής υπογείωσης ε, μεγάλης, μεγάλων τμήματων, Μεταξύ των κόμβων. Φυσικά αυτό θα πρέπει να το δει ο μελετητή. Ξέρετε γιατί κάνουν διάλογο. Αν δεν υπήρχε η προσφυγή, και αυτό ήταν η σκοπιμότητα τη προσφυγή, ναι. να κάτσουν στο διάλογο. Ξέρετε γιατί θα κάτσουν, Γιατί στέκονται οι προσφυγέ. Και επί τη ουσία και στο τυπικό. Ο, ο γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντο που έχει υπογράψει την περιβαλλοντική μελέτη, δεν είχε εξουσιοδότηση. Άρα... Αυτό, αυτό βρήκαν οι νομικοί που χειρίζονται το θέμα. Άρα αυτό που υπέγραψαν αν αυτό... δεν ισχύει ανυπόστατο θεωρείται νομικά. Τώρα, αν βρεθεί φόρμουλα, να, επειδή είναι πολύ μεγάλο ο κίνδυνο, να το περάσουν λόγω δημοσίου συμφέροντο, υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Αλλά θα το ρισκάρουν. Όπω έκανα σαφέ προ κάθε κατεύθυνση, θα πρέπει να υιοθετηθούν οι προτάσει των Δήμων, τη Περιφέρεια Κρήτη και του τεχνικού κόσμου, στέλνοντα τα δικά του μηνύματα προ το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα δεχθούμε διόδια στην περιοχή του Ηρακλείου.